Μέτρα υγειονομικής προφύλαξης από τον κορονοϊό που είχαμε ξεχάσει επανέρχονται στο νοσοκομείο του Βόλου μετά την έξαρση που παρουσιάζει ο κορονοϊός. Αυξάνουμε το επίπεδο εγρήγορσης, κάνοντας τα μέτρα κυρίως σε προληπτικό χαρακτήρα πιο αυστηρά, δηλαδή χρήση μάσκας εντός νοσοκομείου για τους συνοδούς, για τους ασθενείς, αύξηση των τεστ σε αυτούς που παρουσιάζουν κάποια σημειολογία από το αναπνευστικό. Και βέβαια να έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι χρειάζεται να τηρούμε μέτρα ατομικής υγιεινής, χέρια βασικά να πλένουμε. Όταν βρισκόμαστε σε περιόδους συγχρονισμού, χώρους συγχρονισμού, να φοράμε μάσκα και να προστατεύουμε και εμείς, αλλά και οι ίδιοι, αυτοί που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, να μην ξεχνάνε ότι ακόμα παραμένουν ευάλωτοι. Στον ξενώνα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης Φιλήρα, δίπλα από το νοσοκομείο του Βόλου, πάνω από 10 νοσηλευόμενοι νόσησαν από τον κορονοϊό. Υπάρχει μια διασπορά σε μια κλειστή δομή υγειονομική, χωρίς όμως να υπάρχει σοβαρή νόσηση. Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί ή έχουν μια πολύ ήπια νόσηση 2-3 ημερών με μια δεκατική πυρετική κίνηση. Στο Αχιλλοπούλιο νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή μονοψήφιος αριθμός ασθενών με κορονοϊό. Είναι γενικά ήπιες οι νοσηλίες σε μονοψήφιο αριθμό, κάτω από 5, και αυτό ποικίλει ο αριθμός. Αναφερόμαστε σε ασθενείς που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και γενικά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο τρομάζει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά για να μην εξελιχθεί, γιατί ξέρετε, πολλές φορές τα πράγματα μπορεί να πάρουν τη μορφή χιονοστιβάδας, καλό είναι να συνεχίσουμε να προσέχουμε. Στο Βόλο, το υλικό φορτίο στα αστικά λύματα παρουσιάζει για δεύτερη συνεχή εβδομάδα οριακή αύξηση, ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο οι θάνατοι από κορονοϊό, οι διασωληνώσεις ασθενών και οι νοσηλίες καταγράφουν ανησυχητική αύξηση. Θα υπάρχουν υφέσεις και εξάρσεις και σίγουρα η εποχή όντως δεν είναι η πιθανή, αλλά βλέπετε είναι η εποχή που ο κόσμος βγαίνει έξω, έχει μεγάλο συγχρονισμό, συνοστισμό, με αποτέλεσμα να υπάρχει διασπορά. Η διασπορά είναι αυτή που τελικά φτάνει και στις ευπαθείς ομάδες. Γι' αυτό και ο πληθυσμός που αναφέρατε έχει να κάνει με ανθρώπους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, και οι διασωληνώσεις και οι νοσηλίες και οι θάνατοι. Με αυτά τα δεδομένα, το θέμα του εμβολιασμού από το φθινόπωρο αποκτά μεγάλη σημασία. Πιστεύω ότι δεν είναι βέβαια της παρούσης, αλλά μέχρι τέλος του έτους θα επικαιροποιηθεί ξανά σε μια βάση ετήσια για κάποιους που αφορούν βέβαια τις ευπαθείς ομάδες, τους υγειονομικούς υπαλλήλους κλπ. Και ανάλογα βέβαια πώς θα κινηθεί η πανδημία. Σίγουρα βρισκόμαστε σε μια άλλη φάση, που όμως δεν σημαίνει ότι θα το ξεχάσουμε. Είμαστε υπέρ του εμβολιασμού, το συνιστούμε ανεπιφύλακτα στις ευπαθείς ομάδες.